Ήταν τη ζωή τους να παίζεται κορώνα γράμματα και το ταξίδι τους για μια καλύτερη ζωή να λυγεί άδοξα κατά μεσής της θάλασσας. 30 άνδρες νεαρής κυρίως ηλικίας, ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών και η μητέρα του μεταφέρθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας και ύστερα από πολύ ωραίο μαρτύριο με δεξαμενόπλιο στην Ιεράπετρα. Πλέον το κλειστό γυμναστήριο της πόλης αποτελεί προσωρινό καταφύγιο για τους 32 διασωθέντες του ναυαγίου στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αφυδατωμένοι με εγκάβματα από τον ήλιο και κάποιοι με συμπτώματα θερμοπληξίας. Είναι όλοι πάρα πολύ αφυδατωμένοι σε μεγάλο βαθμό. Έχουν πάρα πολλά εγκάβματα λόγω του τόσου καιρού που βρισκόταν στη θάλασσα. Και εντάξει, ευτυχώς οι περισσότεροι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά έχει χρειαστεί και κάποιοι να φιλοξενηθούν στο νοσοκομείο για κάποιες ώρες. Υπάρχουν εγκάβματα πρώτου βαθμού, 20 από αυτούς, κυρίως στις Κνήμες. Υπάρχουν εγκάβματα δευτέρου βαθμού σε 4 άτομα, τα οποία τα φροντίζουμε. Υπήρξε βοήθεια από το νοσοκομείο, από το προσωπικό του νοσοκομείου. Εννοείται από τον ήλιο, Από τον ήλιο, ναι, από τον ήλιο. Και βλέπετε, έπιασαν τα πόδια τους, γιατί είναι όλοι με κοντά παντελονάκια. Στο ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης σήμανε συναγερμός χθες το απόγευμα. Το ιστιοφόρο με δεκάδες επιβαίνοντες είχε αρχίσει ήδη να βυθίζεται την ώρα μάλιστα που στην περιοχή επικρατούσαν ανδείξωες καιρικές συνθήκες. Από αέρος και θαλάσσης στήθηκε αστραπία ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αλλοδαπών που πάλευαν με τα κύματα και τους ανέμους εντάσσεως 7 μποφόρ. 36 από αυτούς ανασύρθηκαν σόι και όπως περιέγραψαν στους λιμενικούς, συνολικά στο σκάφος επέβαιναν 45 άτομα, με αποτέλεσμα η έρευνα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Νωρίς το πρωί στην Ιεράπετρα, υποδοχή των διασωθέντων ξεκίνησε με τον αναγκαίο έλεγχο για κορονοϊό και ακολούθως ξεκίνησε η περίθαλψη και φροντίδα τους. Υπήρξε προσωπικό του νοσοκομείου, έγινε το τεστ. Για κορονοϊό είναι όλοι αρνητικοί, ευτυχώς. Ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία, υποψιάζομαι. Τώρα πρέπει να φροντίσουμε τους υπόλοιπους. Δύο από αυτούς χάσαν τα γυαλιά τους στο πέλαγος και είναι μύωπες, δεν βλέπουν. Θα το φροντίσουμε και αυτό. Ευτυχώς βρήκαμε χορηγούς. Πάνω απ' όλα προσφέρουμε την υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών και ύστερα βοηθούμε το λιμενικό και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας στο να προσφέρουμε τα τρόφιμα, να βοηθήσουμε στη φύλαξη του χώρου. Αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών. Εκτός από τους 32 διασωθέντες που μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, 4 ακόμη οδηγήθηκαν στην Κάρπαθο.